Παραμονή Χριστουγέννων και το πλήρωμα του ελικοπτέρου επιφυλακής του πολεμικού ναυτικού με εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διέσωσε τους 9 ναυτικούς από το φορτηγό πλοίο Καμπέρα που είχε προσαράξει στην Άνδρο και τελικώς βυθίστηκε. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, μετά από αίτημα του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές βορείως της Άνδρου. Από τις 6.30 το πρωί έως και τις 8.20 το ελικόπτερο απομάκρυνε τα 9 μέλη του πληρώματος, από τα οποία 3 από Πολωνία, 1 από Ουκρανία, 1 από Λιθουανία και 4 από Φιλιππίνες του φορτηγού πλοίου Καμπέρα, σημεία Σαντίγκουα Μπαρμπούντα. Όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο ΣΟΑ στο ελικοδρόμιο Κοτρονίου Μαραθώνα της Διοικήσεως Ελικοπτέρων Ναυτικού, όπου παρελήφθησαν από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ. Το φορτηγό πλοίο είχε προσαράξει σε απόκρημνη και κατακόρυφη βραχώδη ακτή, ενώ ταυτόχρονα κλειδονίζονταν και βυθίζονταν σταδιακώς, γεγονός που περιόριζε σημαντικά τις κινήσεις του ελικοπτέρου. Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμένες καιρικές συνθήκες με αδυνατούς ανέμους σε συνδυασμό με βροχή και περιορισμένη ορατότητα.